Και Γιάννη, ξεκινάμε από εσένα. Η έλεγχη είναι εντατική και σήμερα. Ακριβώς, Λίνα, καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα η κίνηση του κόσμου είναι εμφανώς αυξημένη και η έλεγχη είναι εντατική σε διάφορα κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως για παράδειγμα στο κέντρο του Πειραιά, αλλά και εδώ στο Μαρούσι, όπου και βρισκόμαστε. Η εικόνα που έχουμε αποκομίσει από το πρωί είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων τηρούν τα μέτρα, ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο περισσότερος κόσμος φοράει τη μάσκα του, αλλά ακόμα και περπατώντας το δρόμο συνεχίζουν και φορούν τη μάσκα τους. Οι έλεγχοι γίνονται στα λεωφορεία, γίνονται βέβαια σε χώρους εσωτερικούς, αλλά και έξω. Βέβαια τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι και η μεγάλη πληγή στον αγώνα για την καταπολέμηση της μετάδοσης του ιού. Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι χθες το βράδυ βεβαιώθηκαν 260 παραβάσεις σε όλη τη χώρα για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 12.30 μέχρι τις 5, οι 179 από αυτές στην Αττική και οι 39 στη Θεσσαλονίκη.